Ώρα αιχμής, Ρασάουερ πάντοτε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, 12 και 36 πρώτα λεπτά και ώρα να πάμε και που αλλού, στην οικονομία, το έλεγε και ο κύριος Τεμεκιανίδης πριν από λίγο. Καλά τα περιφερειακά ζητήματα για πολιτική αντιπαράθεση, αλλά το βασικό κριτήριο των πολιτών ήταν και είναι η οικονομία, η ακρίβεια. Το έχει πει άλλωστε πολύ πριν από μας ο James Carsville, ο σύμβουλος του Bill Clinton. It's the economy, stupid. Τι έχουμε στην οικονομία λοιπόν? Έχουμε, όπως σας λέγαμε και στην αρχή, τις ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στο ρεύμα με δόσεις. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε φορολόγηση των έκτακτων υπερκερδών των παραγωγών. Ο Υπουργός Ενέργειας μας είπε χθες ότι από αυτή την φορολόγηση που θα ισχύσει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα επιδοτηθούν τουλάχιστον για τον Αύγουστο τα τιμολόγια πράσινα και κίτρινα μέχρι 500 κιλοβατόρες. Μένει να δούμε το πιο σημαντικό, το ποιο θα είναι το τελικό ύψος της επιδότησης, ποιοι ακριβώς ωφελούνται και ποιοι όχι. Αρμοδίως μας λένε ότι όλα αυτά θα τα μάθουμε μέχρι τα τέλη του μήνα. Θα υπάρξουν, όπως καταλάβατε, και νέες ανακοινώσεις. Για πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο μέχρι στιγμής, με όσα ξέρουμε μέχρι τώρα. Να μιλήσουμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή, ποιον άλλον, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλό σας μεσημέρι. Δεν έχουμε συνδεθεί ακόμα. Νομίζω ότι θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Θα με ενημερώσει το κοντρόλ πότε θα τον έχουμε. Εδώ να τον έχουμε. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλό μεσημέρι. Τα καταφέραμε, έστω και τηλεφωνικά, να συνδεθούμε. Εγώ πάντως εγώ σας βλέπω τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο το πρόβλημα υπάρχει. Εντάξει, θα το υπερβούμε, ούτως ή άλλως η ουσία είναι στα όσα θα μας πείτε. Okay. Και θα μας εξηγήσετε, εάν έχετε καταλάβει, ναι, τι ακριβώς θα ισχύσει με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί, ναι, μέχρι στιγμής. Ωραία. Σε τι λοιπόν, μοντέλο πάμε. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι θα υπάρξει μια έκτακτη εισφορά υπό μορφή τέλους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που καίνε φυσικό αέριο. Στην τιμή του φυσικού αέριου, παραδείγματος χάρη, μπορεί να βάλουν ένα ποσό της τάξης των 10 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως ήταν και τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Αυτό το ποσό θα συγκεντρωθεί για 2 μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα μπει σε ένα κουμπαρά. Και από εκεί θα γίνει η επιδότηση της ηλεκτρικής κιλοβατόρας για τους οικιακούς μόνο καταναλωτές, οι οποίοι είναι σε πράσινα τιμολόγια ή σε κίτρινα, σε κειμενόμενα τέλος πάντων, και μέχρι τις 500 κιλοβατόρες. Αυτό μένει να το δούμε. Εγώ έχω κάνει έναν υπολογισμό. Αφού το εξάμηνο του Οκτωβρίου 2021 έως Μάρτιο του 2022 αυτά τα έσοδα ήταν περίπου 600 εκατομμύρια, τα οποία είχαν πιστοποιηθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αν κάνουμε έτσι ένα χοντρό υπολογισμό, πέστε ότι είναι 200 εκατομμύρια, σας λέω εγώ. Έτσι, στο δίμηνο λέτε τώρα. Για τους 2 μήνες. Mm-hmm. Ορίστε. Στο δίμηνο λέτε τώρα, ναι. Ναι, ναι, στο δίμηνο πέστε ότι είναι 200 εκατομμύρια, λέω, ας πούμε. Αν κάνουμε τη διαίρεση με τα 7 εκατομμύρια καταναλωτές που είναι σε πράσινα και κίτρινα τιμολόγια, βγαίνει περίπου ένα ποσό στα 35 ευρώ σε ένα λογαριασμό που, αν διαιρέσουν 500 κιλοβατόρες, η επιδότηση θα είναι γύρω στο 1,5 λεπτό. Δηλαδή, τα 16,5 λεπτά που είναι σήμερα η πράσινη κιλοβατόρα, λέω ότι θα πάνε στα 18 λεπτά και θα το 1η Αυγούστου και θα επιδοτηθεί κατά 1,5 λεπτό η κιλοβατόρα μέχρι τις 500 κιλοβατόρες. Δηλαδή θα είμαστε, ναι, γύρω στα 16 ευρώ η κιλοβατόρα, και πάλι δεν είναι χαμηλό το νούμερο. Όχι, αλλά τα έσοδα τα οποία υπολόγισα για 2 μήνες είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια. Αν κάνετε τη διαίρεση τα 7 εκατομμύρια που είναι στα κειμενόμενα τιμολόγια καταναλωτές, βγαίνει περίπου 1,5 το πολύ, ας πούμε, 2 λεπτά η κιλοβατόρα να είναι η επιδότηση. Στις πρώτες 500 κιλοβατόρα, για να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα τυπικό νοικοκυριό ξοδεύει τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, γύρω στις 700 κιλοβατόρες. Αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη, ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν το όριο καταρχάς στις 500 κιλοβατόρες είναι επαρκές, με την έννοια ότι έχουμε πολύ υψηλή κατανάλωση. Όχι, οι 500 κιλοβατόρες μια καρσονιέρα με έναν συνταξιούχο μπορεί να είναι. Δεν είναι το και τυπικό με τα κλιματιστικά στο φουλ λόγο καύσωνα, ναι. Το τυπικό νοικοκυριό που αποτελείται από μια τετραμελή οικογένεια
σε ένα σπίτι 80 έως 90 τετραγωνικά μέτρα, υπολογίζουμε ότι είναι 700 με 800 κιλοβατόρες τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο. Έτσι, αυτές είναι οι... Εγώ σας λέω 700, συντηρητικά. Με 18 λεπτά την κιλοβατόρα θα πλήρωνε χωρίς την επιδότηση 126 ευρώ μόνο για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μιλάμε για τις έξτρα χρεώσεις. Ενώ τώρα με την επιδότηση θα επιδοτηθούν οι πρώτες 500 κιλοβατόρες με 16,5 λεπτά και οι υπόλοιπες 200 με την τιμή που θα είναι 1η Αυγούστου, που εκτιμώ την καλύτερη των περιπτώσεων να είναι 18 λεπτά. Εγώ φοβάμαι ότι θα ξεπεράσει, αλλά λέω εγώ στην καλύτερη των περιπτώσεων 18 λεπτά. Αυτό βγαίνει 118,5 ευρώ. Άρα η διαφορά, άρα το όφελος τελικά που θα υπάρχει, η ελάφρυνση τέλος πάντων του καταναλωτή, θα είναι 7,5 ευρώ. Δηλαδή θεωρώ πολύ δώρος για το τίποτα. Για μια μέση οικογένεια και μια μέση συνηθισμένη κατανάλωση δηλαδή του καλοκαιριού. Κάνουμε μια συζήτηση, έκανα αυτή την πρόχειρη ανάλυση. Για 7,5 ευρώ συζητάμε τώρα όλο αυτό το θέμα. Για πείτε μου. Να σας πούμε, τι να σας πούμε, δεν ξέρω κύριε Χριστοδουλίδη, να σας ρωτήσουμε όμως μπορούμε αν υπήρχαν μέτρα πιο δραστικά τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματική εκτείναξη των τιμολογίων του ρεύματος. Για μένα νομίζω ότι έπρεπε να στοχεύσει στην απόδοση των υπερκερδών, των υπερεσόδων ή των ας το πούμε ουρανακατέβατων κερδών των εταιριών και όχι να βάλει στο τέλος στον παραγωγό που καίει φυσικό αέριο. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να πάει συνολικά σε όλες τις τεχνολογίες στα υπερκέρδη και όχι να πάει μόνο ένα τέλος στο καύσιμο φυσικό αέριο. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Για να έχεις μεγαλύτερο κουμπαρά, άρα λοιπόν να επιδοτήσεις με περισσότερα χρήματα τους καταναλωτές, τους οικιακούς καταναλωτές. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα συζητάγαμε και τις προάλλες πριν ανακοινωθούν τα μέτρα για το ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών στη χοντρική αγορά. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό Ενέργειας να αποδίδει το θέμα στους, μάλιστα τους χαρακτήρισε και μη αναμενόμενους και μας έκανε εντύπωση. Καύσονες που σαρώνουν όλη την Ευρώπη από την Ουκρανία μέχρι την Ουγγαρία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δεν έχει σημασία τι λένε οι πολιτικοί. Σημασία έχει ποια είναι η πραγματικότητα και τι λένε οι ειδικοί. Mm-hmm. Το ισοζύγιο διασυνδέσεων της χώρας μας με τις βαλκανικές χώρες δεν ξεπερνάει το 3-4, άντε το πολύ 5%. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο μικρό ποσοστό να επηρεάζει την διαμόρφωση της τελικής τιμής της χοντρικής αγοράς του ρεύματος μέχρι και 200% και 300%, δηλαδή να βλέπουμε τέτοιες τιμές, όταν το υπόλοιπο 95% του μείγματος είναι από εγχώριες πηγές? Κάνω μια απλή ερώτηση χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου. Άρα εγώ θεωρώ ότι αυτές οι αναταράξεις που υπάρχουν στα βαλκανικά κράτη και επηρεάζουν έμεσα την χοντρική αγορά του ρεύματος λόγω των διασυνδέσεων των ηλεκτρικών, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το ποσοστό για να συναντάμε τόσο υψηλές τιμές χοντρικής αγοράς. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς τις τελευταίες 15-18 μέρες έχει ξεπεράσει το 38%, η αύξηση εννοώ, σε σχέση με τις τιμές που έκλεισε 30 Ιουνίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αύξησης που να οφείλεται μόνο στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της χώρας μας με αυτές τις βαλκανικές χώρες. Είναι πολλοί οι λόγοι. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το εντοπίζω ότι επειδή έχουμε ΑΠΕ οι οποίες δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο, ειδικά τώρα το μεσημέρι, υπάρχει μια υπερπαραγωγή τεράστια πράσινης ενέργειας, η οποία όμως δεν καταναλώνεται τις μεσημεριανές ώρες. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης. Μπράβο. Και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης, τι γίνεται το βράδυ που είναι οι ώρες αιχμής, που είναι υψηλά τα φορτία, μπαίνουν σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίνε το ακριβό φυσικό αέριο, τον ακριβό λιγνίτη, με αποτέλεσμα τις βραδινές ώρες να εκτοξεύονται στα ύψη οι τιμές
του ρεύματος και να επηρεάσει τη μέση τιμή που θα υπολογιστεί στο τέλος του μήνα η εκαθάριση. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ένα πρόβλημα είναι οι υποδομές που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι πράσινες μονάδες. Το δεύτερο το οποίο θεωρώ επίσης σημαντικό είναι ότι δεν θα έπρεπε να αφήνουμε όλη την ηλεκτρική ενέργεια να περνάει μέσα από το κλιμακτήριο, να υπόκειται στις κλιμακτηριακές διακυμάνσεις, αλλά θα έπρεπε ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή ένα 20-25%, το υπόλοιπο 80-75% θα έπρεπε να γίνεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες τιμές σταθερές, τιμές για 2-3 χρόνια. Όπως μας το έχετε εξηγήσει ξανά, ναι. Ναι. Ναι, γιατί ό,τι κάνουν τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κάνει η Γερμανία, τι κάνει οι Σκανδιναβικές, τι κάνει η Ισπανία, η Πορτογαλία. Και το τρίτο, το οποίο εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, είναι ότι τα δίκτυά μας είναι πολύ περιορισμένα, η ηλεκτρική διάδρομη είναι πολύ περιορισμένη και δεν μπορούμε να πετύχουμε την βέλτιστη στην συναλλαγή όπως κάνει το Βέλγιο με το Λουξεμβούργο, με τη Γερμανία, με την Ολλανδία κτλ. Δηλαδή εμείς έχουμε, η Ελλάδα εγώ τη θεωρώ ότι είναι ένα απομονωμένο ενεργειακό νησί που βλέπει απλά μακριά μια Ευρώπη. Καταλάβατε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας λέτε, κύριε Χρυσοστατοδουλίδη. Το κρατάμε όπως κρατάμε. Να το πω έτσι. Και τον πρώτο υπολογισμό που κάνατε, ότι πολύ δώρος για 7,5 ευρώ, όπως είπατε, έτσι δείχνει ότι θα πάει. Για ένα τυπικό νοικοκυριό. Εγώ νομίζω. Μέχρι τώρα. Εγώ νομίζω πιο πολύ πολιτικά το να δείξαν το θέμα κυρίως η πολιτική και η αντιπολίτευση, ναι, παρά τόσο ουσιώδες, ας πούμε. Ας περιμένουμε να δούμε και τις ανακοινώσεις για τις τελικές επιδοτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι, για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που... Για το ίντερνετ. Κανένα πρόβλημα, κύριε Χρυσοστατοδουλίδη. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.